Χαμόγελα και περισσή περηφάνεια γέμισε το πρωί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Ο Υπουργός Κώστας Χαμπιαούρης σε μια σεμνή τελετή βράβευσης τίμησε τα παιδιά που διακρίθηκαν σε παγκόσμιους, πανευρωπαϊκούς και παγκύπριους διαγωνισμούς βιολογίας, γεωγραφίας, επιστήμης και περιβάλλοντος για την χρονιά 2017-2018. Αναγνώριση και η βράβευση των αρίστων αποτελεί έκφραση πολιτισμού και ταυτόχρονα υποχρέωση κάθε πνευματικά και πολιτισμικά ανεπτυγμένης κοινωνίας. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν βραβεύονται οι νέοι. Συγκινημένα τα παιδιά παρέλαβαν τα βραβεία και τους επένους τους. Διακρίθηκα στην INJSO, τη Διεθνή Ολυμπιάδα Νέων Επιστήμης. Πήρα χάλκινο μετάλλιο. Είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ περήφανη που έκανα την Κύπρο να διακριθεί σε αυτόν τον διαγωνισμό. Πήρα έπαινο πέρσι στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Βιολογίας στην Αγγλία. Ήρθα πρώτος φέτος στην Παγκύπρια Ολυμπιάδα Βιολογίας και θα ξαναπάω στην Παγκόσμια στο Ιράν. Και ήρθα και πέμπτος στις Παγκύπριες Εξετάσεις στη Βιολογία. Στο μάθημα της Βιολογίας ήρθα δεύτερη Παγκύπρια με βαθμό 19,85. Θέλω να ακολουθήσω ιατρική για Ελλάδα. Περιμένουμε να βγουν τα αποτελέσματα και μετά να δηλώσουμε και για την Ελλάδα. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, τα παιδιά στέλνουν το δικό τους αισιόδοξο μήνυμα για το αύριο που θα έρθει.